Πάμε στην κυρία Νάνση Πυλωνά, σύμβολο ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας. Βλέπετε, οι συγκεκριμένες κυρίες, κυρία Πυλωνά, δεν είχαν άλλη γνώμη, τις πάντρεψαν με το έτσι θέλω. Πολλές φορές είναι καλά να αλλάζουμε τη γνώμη μας, ακόμη και την τελευταία στιγμή, και να το μεταφέρουμε αυτό στους άλλους. Ναι, αλλά να την έχουμε κιόλας. Να έχουμε σωστά μία γνώμη, την οποία όταν αλλάξει να μπορούμε να την επικοινωνήσουμε σωστά, για να μην εμπλεκόμαστε έτσι σε καταστάσεις δύσκολες και βρισκόμαστε έτσι σε δυσάρεστη θέση. Άρα λοιπόν το ερώτημα πόσο εύκολα μπορώ να αλλάζω τη γνώμη μου είναι συχνά κάτι που το ακούμε με τους θεραπευόμενους, γιατί συχνά θεωρούμε ότι ένας άνθρωπος είναι αξιόπιστος και σταθερός αν έχει μία γνώμη η οποία τον ακολουθεί. Αυτό λοιπόν που πρέπει να πούμε είναι ότι οι ανοιχτόμυαλοι και ευέλικτοι άνθρωποι αλλάζουν τη γνώμη τους. Αλλάζουν τη γνώμη τους όσον αφορά πράγματα, πρόσωπα ή καταστάσεις, τα οποία δεν εξυπηρετούν αυτό που εξυπηρετούσαν παλαιότερα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή έχω μία γνώμη για κάποιον άνθρωπο, η οποία μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική, εάν αυτό βλέπω στην πορεία της ζωής μου να μην είναι έτσι όπως αρχικά το είχα σχηματίσει, να μην αλλάζω την άποψή μου ή τη γνώμη μου. Είτε προς καλύτερη, δηλαδή είτε κάποιος που θεωρώ ότι δεν είναι όπως θα ήθελα να είναι δίπλα μου, ή κάποιον που θεωρώ ότι τον έχω αδικήσει. Θα πρέπει να μπορώ να αναγνωρίζω και να αλλάζω τη γνώμη μου. Ή σε καταστάσεις που παλαιότερα μπορεί να μου ήταν ευχάριστες και τώρα να μην μου είναι. Πολλές φορές ακούω ανθρώπους να λένε «Μα δεν θέλω να πάω στο τάδε μέρος διακοπές, αλλά όλοι ξέρουν ότι εμένα μου άρεσε πολύ και τώρα πώς να πω στην παρέα μου ότι εγώ προτιμώ κάτι πιο ήσυχο». Όσο λοιπόν πιο καλά συνδεόμαστε με τον εαυτό μας, με τις ανάγκες μας, το συναίσθημά μας και καταλαβαίνουμε τι νιώθουμε και γιατί το νιώθουμε και αυτό το επικοινωνούμε, καταλαβαίνουμε ότι ο βαθμός αυτός ευελιξίας βοηθάει στην εξέλιξή μας. Δεν εννοώ βέβαια ότι μπορούμε να αλλάζουμε το αξιακό μας σύστημα, το πώς είμαστε, ούτε βασικά και δομικά στοιχεία προσωπικότητας. Γιατί αυτό ναι, τότε δημιουργεί στους άλλους μία ανασφάλεια και δημιουργεί φέρει μία αστάθεια στις σχέσεις που δεν βοηθάει κανέναν. Το να αλλάζω λοιπόν συγκεκριμένα πράγματα, πρόσωπα και καταστάσεις είναι κάτι ευέλικτο και θεωρείται ένα θετικό στοιχείο στο χαρακτήρα μας. Γιατί αυτό μας βοηθάει να εξελιχθούμε και να προχωρήσουμε. Και αυτό έχει να κάνει και με το πόσο καλή αυτογνωσία έχω. Όσο καλύτερη αυτογνωσία έχω, τόσο πιο ευέλικτος είμαι και τόσο μπορώ να αλλάξω για κάτι τη γνώμη μου, να το παραδεχτώ και να έχω τα επιχειρήματά μου. Ενώ ακούμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καλή αυτογνωσία και πάρα πολλοί κρίνουν τον εαυτό τους ή βλέπουν τον εαυτό τους μέσα από τα μάτια των άλλων, φοβούνται να πούνε μια διαφορετική άποψη, γιατί φοβούνται ότι αυτό δεν θα είναι αρεστό στους άλλους. Και τελικά καταπιέζουν τον εαυτό τους, τα συναισθήματά τους, αλλά και δημιουργούν έτσι μια κακή σχέση και με τους άλλους, γιατί δεν είναι ειλικρινείς. Έτσι είναι. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι πάντοτε στη ζωή μας έχουμε τους προσωπικούς μας φάρους, τις σταθερές μας και τις αξίες μας. Τώρα, το αν μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι και να αλλάζουμε κάποιες φορές τη γνώμη μας για πρόσωπα συγκεκριμένα, για πράγματα ή καταστάσεις, διατηρώντας τα στοιχεία του χαρακτήρα μας και αυτά που θέλουμε φυσικά να βελτιώσουμε, πάντα τα βελτιώνουμε, ακούγοντας τους άλλους και έχοντας καλή επικοινωνία, είναι σαφέστατα και επιθυμητό και αρεστό και ίσα ίσα βοηθάει στην καλύτερη εξέλιξη της προσωπικής μας ανάπτυξης. Και να μην εγκλωβιζόμαστε σε πράγματα, γιατί τι να κάνουμε. Αυτό έτυχε, δεν είναι έτσι. Πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε καλά. Ξέρετε κύριε Κρίνη, αν δεν έχουμε καλή αυτογνωσία και εγκλωβιζόμαστε το αυτό είναι ή βγάζουμε κρατημένους θυμούς που υπάρχουν μέσα μας, γιατί δεν τα επικοινωνήσαμε σωστά όταν μόνο έρχεται, τη στοιχεία προσφέρουμε στον εαυτό μας πάνω απ' όλα και συνέχεια στους γύρω μας. Στον εαυτό μας και στους άλλους και πάντα φταίνουν όλοι οι άλλοι. Και εμείς ποτέ. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.